Απλήρωτοι παραμένουν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, καθώς ακόμα δεν έχει συσταθεί ο απαιτούμενος οργανισμός. Ο Δήμος Καστοριάς έχει καταθέσει πρόταση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με την οποία ζητά την χρηματοδότηση των προγραμμάτων σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Ήδη ο Δήμος Καστοριάς, το τμήμα της Πρόνοιας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φυσικά η κοινοφελής επιχείρηση, η νέα κοινοφελής επιχείρηση, η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει συγχωνευτεί ακόμα με τις υπάρχουσες κοινοφελείς επιχειρήσεις των δημοτικών διαμερισμάτων, των νέων δημοτικών διαμερισμάτων, κατέθεσε μετά από πρόσκληση της ΕΕΤΑ, μετά την πρόσκληση της ΕΕΤΑ για το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, αίτημα χρηματοδότησης για όλα τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι που υπάρχουν στο νέο Δήμο Καστοριάς, δηλαδή δύο βοήθειες στο σπίτι μέσα στο Δήμο Καστοριάς, Δήμος Αγίας Τριάδας, Δήμος Μακεδνών, πρώην Δήμος Μακεδνών, πρώην Δήμος Αγίων Αναργύρων, πρώην Δήμος Κλεισούρας, κοινότητα Καστρακίου και φυσικά πρώην Δήμος Κορεστίων και πρώην Δήμος Βιτσίου. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ισχύουν ακόμα τα παλιά διοικητικά συμβούλια και απλά εμείς έχουμε την πολιτική ευθύνη και την εποπτεία για την κατάθεση όλων αυτών των εγγράφων που απαιτείται. Ήδη το προσωπικό βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λάρισα, την Παρασκευή, όπου κατατέθηκαν τα αιτήματα αυτά. Αυτό όμως που προέχει πάνω απ' όλα είναι να ενημερωθεί ο κόσμος και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο πλέον θα υπάρχουν ωφελούμενοι για τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι. Θα βγουν και αναλυτικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε οι πολίτες της Καστοριάς να είναι ενήμεροι για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Ανεργοί εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, εργαζόμενα άτομα επαπειλούμενα με ανεργία, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ, μπορούν πλέον να ενταχθούν ως ωφελούμενοι στα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι ότι θα πρέπει συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας να βρίσκεται σε ανεργία ή σε επαπειλούμενη ανεργία, δηλαδή ή να υφίσταται κάρτα ανεργίας ή να υπάρχει μια βεβαίωση από τον εργοδότη ότι πρόκειται να απολυθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, επομένως δικαιούται ο συγγενής του μέχρι τρίτου βαθμού να περιέλθει στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Φυσικά με την σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές οργανωτικές. Τώρα με τις χρηματοδοτήσεις υπάρχουν υπάλληλοι που ακόμα και μέσα από το 2010, ενώ τις μισθοδοτικές χρηματοδοτήσεις υπάρχουν υπάλληλοι που ακόμα και μέχρι από το 2010 δεν μας έχουν δοθεί τα χρήματα έτσι ώστε να γίνει η αποπληρωμή. Αυτό το οποίο εγώ έχω εφιστήσει κυρίως την προσοχή είναι στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται μηνιαία, που από τη σύσταση της νέας κοινοφελούς επιχείρησης που συγχωνεύει τις υπόλοιπες 9, αγγίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων 65. Και φυσικά από τους 30, γύρω στους 30-32 που είμαστε, καλούμαστε να καταβάλουμε ασφαλιστικές εισφορές 65 υπαλλήλων. Που αν δεν μας έρχονται μηνιαία αυτά τα χρήματα, διότι η επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε ρύθμιση η παλιά επιχείρηση, να αναλογιστεί κανένας τις δυσκολίες που θα προξενηθούν. Λοιπόν, πού θα είμαι. Θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που θα προκύψουν. Από εκεί και πέρα οι εργαζόμενοι έχουν απόλυτη κατανόηση. Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι και 10 μήνες απλήρωται αυτή τη στιγμή. Ήρθε μια πρώτη δόση χθες. Καταβλήθηκαν τα ποσά τα οποία αναλογούσαν για τους μήνες αυτού. Αλλά
δεν αφορούν στο σύνολο των υπαλλήλων της επιχείρησης, της κοινοφελούς επιχείρησης. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα συνεχίζει να εξυπηρετεί τον κόσμο χωρίς να είμαστε γνώστες ακόμα με ποιον θα υπογραφεί η σύμβαση από 1η-1η του 2011, δηλαδή εκκρεμεί και αυτή η υπογραφή συμβάσεων. Αλλά φανταζόμαστε ότι με την λήξη της πρόσκλησης της ΕΕΤΑ, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης του προγράμματος κατά Δήμο, θα διευκρινιστεί και το θέμα της υπογραφής των νέων συμβάσεων.